πώς μπορεί να γίνει κακούργημα αυτή η ιστορία? Αντικειμενικά θα σας πω ότι είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να συνδεθεί με κέρδος του δράστη ή αλλιώς με ζημία του θύματος, η οποία να υπερβαίνει τις 120.000. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται μια πολύ ενδελεχή έρευνα και αποδεικτικό υλικό το οποίο δεν θα επιδέχεται αμφισβήτηση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι πολύ δύσκολο. Το ότι το έκανε κατά σειρό και για τόσο πολλά χρόνια, σε τόσες πολλές περιπτώσεις, δεν το αλλάζει φυσικά, έτσι, το πλημέλημα. Όχι, έχει να σας κάνει, πω. Δηλαδή η ποσότητα. Υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί, θα έλεγα, και συγχωρέστε με που χαμογελώ, επειδή ακριβώς είναι τόσο σοβαρή υπόθεση, αφορά περισσότερα του ενός θύματα και πηγαίνει πολύ πίσω στον χρόνο, υπάρχει πιθανότητα η εισαγγελία να βρει ευελιξία για να το κατατάξει εκεί. Αλλά με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Συζητήθηκε η προφυλάκησή του. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί? Υπάρχουν τέτοια στοιχεία για να τον κρατήσουν? Προσέξτε, στη φυλακή μέχρι τώρα. Για να έχουμε προσωρινή κράτηση, όχι προφυλάκηση, προσωρινή κράτηση είναι. Σωστό. Θα πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα από τώρα που μιλάμε. Άρα. Ή όταν θα έχει επαρκή στοιχεία η εισαγγελία, να περάσει ανακριτή και εισαγγελέα και να θεωρηθεί ότι είναι τόσο επικίνδυνος να το ξανακάνει. Μάλιστα. Ώστε να οδηγηθεί σε κράτηση μέχρι να υπάρξει δικάσιμός του. Άρα το θεωρείτε ακραίο να συμβεί κάτι τέτοιο? Απίθανο να συμβεί. Είναι δύσκολο. Απ' την άλλη, θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι μετά την αλλαγή των κωδίκων υπάρχει δυνατότητα στους δικαστές, ακόμα και σε περιπτώσεις του μελημάτων πάνω από 3 χρόνια, που θα έχουν ποινή πάνω από 3 χρόνια, να οδηγήσει στη φυλακή τον κατηγορούμενο για να εκτίσει την ποινή του. Mm. Πράγμα το οποίο δεν είχαμε μέχρι πρόσφατα. Δηλαδή, όταν θα βρεθεί σε δίκη, ακόμα και αν είναι πλημέλημα, ναι, αυτό για το οποίο κατηγορείται, εάν καταδικαστεί με μια ποινή που θα υπερβαίνει τα 3 χρόνια, έχει τη δυνατότητα ο δικαστής να μην δώσει αναστολή και να τον οδηγήσει στη φυλακή. Αυτό αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Ναι, απλά είναι, δεν μιλάμε για παρόντα χρόνο. Μιλάμε για τότε όπου θα βρεθεί σε δίκη. Όταν εκδικαστεί η υπόθεση και βγει και η απόφαση. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα έχουμε ένα θύμα που έκανε την μήνυση αυτή. Αν λέμε φτάσουμε τις 120.000 ευρώ, μπορεί να γίνει κακούργημα. Αυτό πάει συσσωρευτικά, αν δηλαδή βρεθούν και οι υπόλοιπες 7 κοπέλες. Και κάνουν και αυτές μήνυση. Και κάνουν και αυτές μήνυση, όπως και αυτή και η πρώτη. Και βρεθεί ότι το σύνολο. Θα έχει διαφορετικές ποινικές διώξεις. Για άλλα κακουργήματα. Για κάθε μία εκ των θυμάτων θα υπάρχει μία διαφορετική ποινική δίωξη. Πόσο εύκολο. Okay. Είναι σαν να λέγαμε ότι κάποιος είναι κατά σειρό ή δολοφόνος, έχει σκοτώσει μέσα στην τελευταία δεκαετία 10 ανθρώπους. Ναι. Και να ρωτήσω και εγώ κάτι. Αν Γιάννη. Δεν θα δικαστεί μόνο. Ακόμα και αν δικαστεί μόνο μία φορά, θα δικαστεί για κάθε μία από τις ξεχωριστές αυτές τις δικογραφίες, οι οποίες θα αποτελούν η κάθε μία ξεχωριστή ποινική δίωξη. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αν βγαίνει τώρα κάθε μία και κάνει μία φορά τη βδομάδα κοπέλα, κάθε φορά Δευτέρα, ας πούμε, μήνυση, πάλι θα πηγαίνει αυτόφορη διαδικασία συνέχεια, κάθε φορά που θα γίνεται μήνυση? Εάν και εφόσον δεν έχει φύγει το υλικό, παραμένει επάνω, άρα σε κοινή θέα, εξαιτίας του γεγονότος. Το έχουμε πει από την αρχή αυτό, ότι είναι ένα έγκλημα διαρκές. Δηλαδή, τι σημαίνει διαρκές? Ισχύει, εξακολουθεί η προσβολή να ισχύει, να διατηρείται και σήμερα σε παρόντα χρόνο. Μάλιστα. Ναι, αυτό, Γιάννη, ελέγχεται όμως. Δηλαδή, όταν εγώ βρω το βίντεό μου που είχε στο διαδίκτυο σε ένα πορνογραφικό site. Προχθές αυτό συνέβη, βεβαίως. Και το κατεβάσω. Πώς ξέρουμε πού παίζει μετά το βίντεο αυτό? Προσέξτε. Το ζήτημα είναι ποιος το έκανε πρωτογενώς. Μάλιστα. Ποιος το εξέθεσε. Άρα, εγώ. Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε? Ότι αν ο Παναγιωτόπουλος προσπάθησε μετά να μαζέψει την πουγάδα εντός εισαγωγικών και δεν τα κατάφερε, το οποίο είναι και πολύ πιθανό, γι' αυτό ευθύνεται ο ίδιος. Δεν μένει από τύπωμα ούτως ή άλλως, ακόμα και αν το κατέβασε χθες. Αν κατέβασε από το δικό του ιστότοπο ή από κάποιες σελίδες στις οποίες εκείνος έχει πρόσβαση, θα αφήσει αποτύπωμα, αλλά έστω ότι το έκανε. Στις λοιπές, όπου έχουν πάρει το υλικό και το προβάλλουν και συνεχίζουν να το προβάλλουν επειδή εκείνος έδειξε ασυνείδητη συμπεριφορά πριν από κάποια χρόνια, εκεί, αν δεν είχε πρόσβαση να το κατεβάσει, δεν σημαίνει ότι επειδή αδυνατεί τώρα να αναιρέσει το άδικο που έκανε πριν από κάποια χρόνια.
ότι δεν θα κατηγορηθεί. Συνεχίζει εξαιτίας του και προσβάλλεται η συγκεκριμένη κοπέλα σε παρόντα χρόνο. Άρα ισχύει το αυτόφορο. Αυτό είναι το διαρκές. Αν διαπιστωθεί δηλαδή ότι τα έχει διαγράψει, αυτό θα μπορεί να αποτελέσει ένα προϊόν, ας πούμε, με τα mail, όπως και το γεγονός ότι παραδόθηκε μόνος του στις αρχές. Μπορεί να. Όχι, δεν παραδόθηκε μόνος στις αρχές. Ενημερώθηκε ότι εκκρεμεί αυτόφορη διαδικασία εις βάρος του. Αλλά ο δικηγόρος νομίζω είπε ότι προσήλθε μόνος του στο αστυνομικό. Δεν τον αναζήτησαν προφανώς οι αστυνομικοί. Ότι δεν χρειάστηκε να πάει να τον συλλάβει, δεν πήγε συνοδεία περιπολικού. Ναι, γιατί αυτό... πάρα πολλοί κόσμοι όταν γίνεται μήνυση και το αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μήνυση εις βάρος, εξαφανίζονται για 48 ώρες για να μην περάσουν την αυτόφορη διαδικασία. Παρουσιάστηκε. Να κρατήσουμε κάτι. Θέλω να σας υπογραμμίσω κάτι. Έγινε ντόρος εχθές από όλους τους δημοσιογράφους για ποιο λόγο αυτό δεν είχε συμβεί και στην πρώτη καταγγελία της κοπέλας η οποία έφερε στο πρώτο μήνυση. Δεν είχε κάνει μήνυση, αυτό δεν είναι. Και εσύ δεν το ρώτησες πριν. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι δεν είχε κάνει μήνυση. Είχε κάνει μήνυση η οποία εκκρεμεί στο δικαστήριο και η οποία θα δικαστεί τώρα σε 2 μήνες. Άρα είχε γλιτώσει. Το οποίο μπορεί να έγινε, μπορεί να μην είχε ζητήσει το αυτόφορο ή ακόμα και αν το ζήτησε το αυτόφορο. Να μην υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό, να μην έτρεξαν πίσω του, να δείξανε λίγο απροθυμία, το οποίο το έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές. Γιατί μιλάμε για ένα πλημέλημα το οποίο, ας πούμε, ελέγχεται. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ο ντόρος ο οποίος έχει δημιουργηθεί την τελευταία εβδομάδα, θεωρώ ότι έχει ενεργοποιήσει πάρα πολύ και τα αντανακλαστικά των αρχών. Για ό,τι δούμε εφ' εξής. Άρα υπάρχει μια υπόνοια ότι την πρώτη φορά όταν έγινε μήνυση από την πρώτη κοπέλα δεν κινητοποιήθηκε σωστά, ίσως δεν κινητοποιήθηκαν σωστά οι αρχές, δεν έγινε σωστά η διαδικασία, κάτι ή σωστά εκείνος εξαφανίστηκε. Μπορεί να ήταν και εξαφανισμένος και να μην τον βρήκανε, δεν το ξέρουμε τι γίνεται. Γι' αυτό θα πρέπει να αναζητήσετε την πρώτη καταγγέλουσα. Αλλά για μένα είναι πολύ λογικό, πολλές φορές και για πολύ σοβαρά δικήματα, είναι δύσκολο να συγχρονιστούμε με τις αστυνομικές δυνάμεις ώστε να εκτελέσουν το αυτόφορο. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.